σε όλους. Ακούσαμε και τον Υπουργό, τον οποίο καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Είναι μεγάλη τιμή για μας να βρίσκεστε σήμερα εδώ, στην πόλη της Καστοριάς και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούσαμε με λεπτομέρειες όλες τις ενέργειες που έγιναν από την περιφέρεια της Μακεδονίας και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να συγχαρούμε τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Καρυπίδη, που μπροστάρισε αυτή την προσπάθεια, πήρε αυτό το αίτημα που υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την περιοχή μας και το έκανε πράξη. Το έκανε πράξη γιατί ήταν ένα δίκαιο αίτημα. Συνηθίσαμε σε αυτήν εδώ την πόλη, σε αυτή την περιφερειακή ενότητα τα τελευταία χρόνια, για να μην πω ότι αυτό έτεινε να γίνει κανόνας, να γίνονται εξαγγελίες, οι οποίες ποτέ δεν υλοποιούνταν, και συνεχώς να χάνουμε πράγματα. Σήμερα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που σηματοδοτεί ότι αυτή η περιοχή, αυτός ο τόπος, με συνέργειες, με κοινή προσπάθεια, μπορεί επιτέλους να κερδίσει πράγματα και να πετύχει αυτά που της ανήκουν. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άδικο ο δικός μας νομός, η περιφερειακή μας ενότητα, να είναι η δεύτερη σε έκταση περιφερειακή ενότητα από την οποία διέρχεται ο αγωγός ΤΑΠ και να μην έχουμε φυσικό αέριο. Πολλοί λέγανε ότι πρέπει να πάρουμε φυσικό αέριο, είναι άδικο να μην έχουμε. Ενέργειες όμως δεν έχει κάνει κανείς. Σήμερα οι ενέργειες αυτές έχουν φέρει αποτέλεσμα. Οι επιθυμίες όλων, όπως εκφραζότανε και στο παρελθόν, σήμερα γίνονται πράξη. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι είμαι περήφανη για την κυβέρνησή μας. Και είμαι περήφανη γιατί ένα αίτημα, το οποίο έτεινε να γίνει διαχρονικό, σήμερα υλοποιείται. Και οφείλω δημόσια να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, γιατί σε αυτό το αίτημα είχε από την αρχή μία θετική ανταπόκριση, όπως και η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι πρέπει σήμερα να είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν λέω ότι λύθηκαν τα προβλήματά μας. Δίνεται όμως το στίγμα μιας διαφορετικής διακυβέρνησης. Μιας διακυβέρνησης που έχει μία περιφερειακή αντίληψη, που δεν μας χωρίζει σε ανθρώπους άλλης κατώτερης ποιότητας. Νομίζω ότι σήμερα η Καστοριά είναι ευχαριστημένη. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Οφείλουμε στην περιφερειακή διοίκηση να πούμε ότι πράγματι αυτή η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ σημαντική και να πάρουμε το παράδειγμα ότι όλοι μαζί και με συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε. Το φυσικό αέριο είναι η αρχή, δεν είναι το μοναδικό. Στην περιοχή μας υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα και τα οποία πιστεύω ότι θα λύσουμε και ότι ήδη έχει δρομολογηθεί η λύση τους ένα προς ένα. Να πούμε ότι ήδη έχει γίνει και το εκθεσιακό κέντρο και το αναφέρω γιατί είναι πάλι της αρμοδιότητας του Υπουργού που έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα. Ένα χρονίζον επίσης πρόβλημα το οποίο πλέον λύθηκε με νομοθετική διάταξη. Πολύ σημαντικό για την περιοχή μας είναι και η μείωση, το ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπου έχουμε μείωση 30% σε όλα τα οικιακά τιμολόγια και είναι κάτι που αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία. Θα περιοριστώ στα θέματα του συγκεκριμένου Υπουργείου για τον Υπουργό που φιλοξενούμε και δεν θα επεκταθώ σε άλλα και θα πω το εξής, ότι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ενέργειας σε αυτά τα θέματα είναι να υπάρξει ενεργειακή δημοκρατία και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Φυσικό αέριο λοιπόν, μειωμένο τιμολόγιο, είναι δύο δείγματα γραφής, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μας, γιατί δείχνουν ότι εδώ υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία στο πώς επιλύουμε τα προβλήματά μας. Σας ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την παρουσία σας.
και πιστεύω ότι σήμερα όλοι μαζί πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι πέρα από κομματική τοποθέτηση και πέρα από αυτά που μας χωρίζουν. Σήμερα μας ενώνει αυτή η επιτυχία. Είναι μια επιτυχία όλων μας. Ευχαριστώ.